θα καλησπερίσω τον προπονητή του Γιώργου Κουγιουμτζίδη, τον κύριο Θέμη Ιακωβίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Αυτό που είπα το προκαταβολικά συγγνώμη είναι γιατί δεν αφιερώνουμε τα μέσα και πολύ περισσότερο εμείς που είμαστε στα αθλητικά μέσα, στα αθλητικά μέσα ενημέρωσης και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και στα sites, στο διαδίκτυο πλέον για αυτά τα αθλήματα, για τον τεράστιο αγώνα, την τεράστια προσπάθεια που κάνετε εκεί και ασχολούμαστε όπως εγώ τώρα που μαλώνω πρώτα τον εαυτό μου, γιατί ήρθε μια τεράστια επιτυχία από τον Γιώργο τον Κουγιουμτζίδη. Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς έγινε. Καταρχήν ευχαριστούμε που προβάλλεται, όντως χρειάζεται προβολή. Μαμάς, ο Γιώργος κατέκτησε χρυσό μετάλλιο. Ναι. Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών έχει γράψει ιστορία. Αυτό δεν έχει γίνει, δηλαδή στην Ελλάδα δεν έχει φέρει κανένας μέχρι στιγμής χρυσό μετάλλιο. Τελευταίο μετάλλιο που είχε βγει δεύτερος πριν 14 χρόνια, ναι, ήταν ο Καρτάνοφ και Ενζάριος Μπιδενίδης. Χρυσό δεν έχουμε πάρει ποτέ. Μιλάμε για. Ποτέ. Στην ελευθέρα. Μιλάμε για ελευθέρα. Ναι, στην Ρωμαϊκή είχε φέρει ο Μιλιάκης. Μπράβο, ναι. Ναι. Και μετά στην ελευθέρα αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ο Γιώργος έγραψε ιστορία πριν 2 εβδομάδες. Κατέκτησε πάλι χρυσό μετάλλιο. Ναι. Στο πανευρωπαϊκό U23. Μέχρι 23 χρονών. Στη Βουλγαρία, Πλόβδιβ. Και μέσα σε 2 εβδομάδες πήρε πάλι, μας χάρισε, μας ανέβασε στα ουράνια, μας έδωσε χαρά. Χαίρεται, τι να σας πω, όχι μόνο ο αγώνα... και όλη η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα χαίρεται. Ο αγώνας πότε έγινε με τον Ασίροφ, βλέπω εδώ, έτσι. Ναι, δώστε μας λίγο κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος με διακρίσεις. Έγινε χτες στις 7 η ώρα, 7 και 20 κάπου, όμως πριν έχει κερδίσει, έκανε φοβερούς αγώνες, έκανε 3 νίκες και οι αθλητές ήταν όλοι με διακρίσεις. Τώρα ο Γιώργος είναι μόλις 20 χρονών. 20, πάντωσε, τώρα τον Οκτώβριο έχει κλείσει 20, mm-hmm, όμως το ταλέντο που έχει, όρεξη για το άθλημα, αυτά που κάνει καθημερινά, που γυμνάζεται και πρωί και βράδυ, αυτά δεν μπορώ να σας πω έτσι όπως και να σας πω αυτά. Mm-hmm. Κάποιος πρέπει να το δει και να το νιώσει μέσα στο γυμναστήριο. Ο Γιώργος πού ανήκει, σε ποια ομάδα ανήκει, να πούμε και την ομάδα, να πούμε και το σύλλογο. Ναι. Εδώ είμαστε Σταυρούπολη, Παλαιστικός Σύλλογος Ευκαρπίας λέγεται. Ναι. Είμαστε εδώ στο Δήμο Παύλου Μιλά, Σταυρούπολη, εκεί έχουμε το σύλλογο. Παλαιστικός Σύλλογος Ευκαρπίας. Ναι, έτσι λέγεται. Πού κάνετε προπονήσεις? Κάνουμε στο δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο Σταυρούπολης και ελπίζω... Το γυμνάσιο κάνετε. Έχουμε εδώ ένα... ναι, δυστυχώς τα... Απίστευτο. Εκεί που κάνουμε προπόνηση. Εντάξει, πάλι θα θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που μας παραχωρεί αυτό το χώρο, όμως πρέπει... Μισό λεπτό λίγο, ναι, για να καταλαβαίνω, μην κάνω κανένα λάθος. Μην κάνω εγώ δηλαδή κανένα λάθος. Κάνει προπόνηση ένας πρωταθλητής Ελλάδος σε γυμναστήριο Λυκείου, δηλαδή περιμένει να τελειώσει το σχολείο για να κάνει προπόνηση. Αυτό κατάλαβα καλά ή κάτι άλλο? Ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς είναι έτσι. Αχα, και πιστεύω τέλεια ότι... Επειδή έχουμε ένα χώρο, πολύ καλό χώρο εκεί, Σταυρούπολη, ναι, και τώρα συζητάμε, δηλαδή με τις διακρίσεις, με το Παλαιστικό Σύλλογος, έχουμε πάνω από 100 αθλητές και έχουμε και από πίσω και άλλους αθλητές που έχουν βγει και δεύτερη και τρίτη και στα πανευρωπαϊκά και στα παγκόσμια, 6-7
αθλητές που φέρανε διακρίσεις από παγκόσμια και πανευρωπαϊκά, αλλά όχι στο επίπεδο ανδρών. Μιλάμε για παιδών εφήβων. Ναι. Αυτό που έκανε ο Γιώργος, ο Κουγιουμπίδης, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, σας είπα, σε όλη την ιστορία ελευθέρας πάλης. Δεν έχουμε ξαναπάρει χρυσό. Πρώτο... Δεν έχουμε... Ναι, όχι, όχι. Ποτέ, μπράβο, ποτέ, ρε, το ποτέ. Είναι το πρώτο χρυσό, ναι, ναι, είναι το πρώτο χρυσό. Γι' αυτό μας πήρε και ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Αυγινάκης, μας είπε συγχαρητήρια ότι χάρηκε πάρα πολύ. Του είπατε ότι αύριο περιμένουμε να τελειώσει η βάρδια για να πάμε να κάνουμε προπόνηση, να τελειώσουν τα παιδιά από το γυμνάσιο και το λύκειο. Θα το πούμε. Τα ξέρει, αυτά, πούμε, τα ξέρει αυτά ο Υπουργός. Ναι, είναι φοβερό. Δυστυχώς ότι πιστεύω ότι θέμα γραφειοκρατίας είναι αυτό. Υπάρχει ένας χώρος, ναι, ο οποίος 20 χρόνια είναι, δεν μπήκε κανένας άλλης, και είναι ειδικά για βαρέα αθλήματα. Χτίστηκε το 2004 στους Ολυμπιακούς, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτός ο χώρος βρίσκεται δίπλα στο Δημαρχείο Σταυρούπουλε, εκεί Σταυρούπουλε, ναι, δίπλα στο Δημαρχείο Παύλου Μελά, ναι, και είναι 20 χρόνια που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Αυτό και τον, ζητάμε... Αυτόν, κύριε Ιακωβίδη, αυτόν, όχι, πείτε τι ζητάτε, πείτε τον, γιατί σας διέκοψα. Ζητάμε ναι, απλώς να μας ανοίξουν πόρτες για να μπούμε μέσα, να φτιάξουμε τα πάντα. Είμαστε, σας είπα, πάνω από 100 αθλητές, οι γονείς, οι συγγενείς, θα τα φτιάξουμε, θα του κάνουμε παλάτι, όταν λέω παλάτι, παλάτι, και θα κάνουμε κέντρο εδώ που θα είναι σε τέτοιο σημείο που μπορούν να έρχονται από όλο τον κόσμο. Αυτό θα βοηθήσει να προβάλλουμε και τη Θεσσαλονίκη και ναι, το Δήμο μας. Δηλαδή μέσα από σαν τουρισμό που θα έρχονται πολλές χώρες εδώ για προετοιμασία. Ο Γιώργος τώρα με τις διακρίσεις, δηλαδή είναι δεύτερο χρυσό, έχει βγει δεύτερο στον κόσμο. Έχει βγει, πέρσι βγήκε τρίτος. Ο Γιώργος πόσο χρόνο είναι, 20, πόσο χρόνο είναι, κύριε Ιακωβίδη? 20 χρόνων, είναι μόλις 20 χρονών. Το ματς, ο Γιώργος είναι εδώ και πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, εδώ έχει γεννηθεί ή ήρθε? Ναι, ναι, εδώ, όχι, εδώ γεννήθηκε. Μπράβο το, και μένει κοντά, μένει κοντά εκεί στην περιοχή που προπονείται, τέλος πάντων στην Ευκαρπία ή στην Σταυρούπολη, ναι, που λέτε. Ναι, κοντά με, ναι. Και πόσα παιδιά, ναι, είπατε, ναι, ναι, ότι πόσους αθλητές έχετε? Πάνω από 100 παιδιά. Πάνω από 100. Ναι. Μεγάλο νούμερο. Πραγματικά, δηλαδή, ναι, μένω έκπληκτος με το νούμερο. Έχει 100 παιδιά μόνο για το σύλλογο το δικό σας, λέτε, έτσι? Άμα είχαμε χώρο, ναι, θα βάλε επί 3. Αυτό, δηλαδή, ναι, έχουμε πρόβλημα μεγάλο με το χώρο. Δυστυχώς, δεν ξέρω, πιστεύω ότι θα μας ακούσουν ότι όντως ότι έχουμε... μέσα στο αίμα μας, στους Έλληνες έχει αυτό μέσα στο αίμα. Επειδή η επιτυχία χθες του Γιώργου ήταν των τελευταίων ημερών, μάλλον, γιατί μου λέτε για δύο χρυσά. Καταρχάς, πού έγινε το μάτς, να πω έτσι, πού έγινε με τον Ασύρο που κερδίσαμε? Στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία. Ο Ασύρο τι είναι, Βουλγαρός? Όχι, από Αζερμπαϊτζάν. Αζερμπαϊτζάν. Και γιατί μας δυσκόλεψε και το κερδίσαμε μόνο 7-6? Αζερμπαϊτζάν, για να φανταστείτε, είχε 4 τελικούς. Ναι. 4 τελικούς. Είναι καλύτερη σχολή παγκοσμίως. Έχει φοβερούς αθλητές, γιατί έχουν, πώς να σου πω, και δεν είναι μεγάλη χώρα Αζερμπαϊτζάν, όμως... Ναι, έχει παράδοση στην πάλη, λέτε. Έχει καλούς αθλητές. Και κράτος στηρίζει. Στηρίζει κράτος. Στηρίζει, ε. Κάνει χορηγίες, ναι, ναι. Κάνει χορηγίες και πιστεύω ότι πρέπει και η πολιτεία μας να είναι δίπλα στα νέα παιδιά μας, γιατί βέβαια. Τα νέα παιδιά είναι το μέλλον μας. Σήμερα, αύριο, αυτά τα παιδιά θα είναι και η δύναμή μας και στρατός μας, αν χρειαστεί. Βλέπετε τι στιγμές ζούμε, γι' αυτό... Στο δυνατό σώμα υπάρχει δυνατή ψυχή. Έτσι ακριβώς. Δυνατή, πιστεύω ότι
θα ακουστεί αυτό, ότι εγώ θέλω να έρθουν να δουν πού γυμνάζεται ο Γιώργος ο Κουλιουμτζίδης, που δεν έχει ούτε αποδυτήρια, ούτε μπάλια. Δηλαδή, ό,τι φτιάξαμε, φτιάξαμε σχεδόν μόνοι μας, αλλά ό,τι έχουμε και με αυτό βαδίζουμε. Πάτε, όμως, πάτε πρέπει και να στηρίξουμε την Ελλάδα. Πηγαίνετε και γυμνάζετε ο Γιώργος, τέλος πάντων προπονείται καθημερινά στο... Ποιο γυμνάσιο λύκειο είπατε, στην Ευκαρπία? Δεύτερο λύκειο, γυμνάσιο Σταυρούπολης. Σταυρούπολης, το δεύτερο λύκειο. Ναι. Λοιπόν, εκεί και μετά, μετά το τέλος προπόνησης δίνεται και πάει στο σπίτι του να κάνει μπάνιο, έτσι? Ναι, ναι. Τέλεια. Πολύ ωραία είναι αυτά που λέτε, κύριε Ιακωβίδη. Πολύ, πολύ ευχάριστα. Να σας πω λίγο για να το διασκεδάσω, επειδή έχω θυμώσει με αυτά που ακούω από εσάς. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει, δεν ασχολείται κανένα σοβαρά. Δυστυχώς, ναι. Και μιλάμε για πρωταθλητές τώρα, για αθληταράδες μιλάμε, για μετάλλια όχι μιλάμε. Μόνο, όχι μόνο ο Κουλιουμτζίδης. Όχι είναι μόνο, ο Κουλιουμτζίδης. Ναι. Απλά ο Γιώργος είναι η αφορμή. Για να τα πούμε. Παιδιά, και έχουμε και. Το καλό είναι έχουμε και νεολαία, έχουμε μικρά παιδιά που έχουν φέρει ήδη διακρίσεις από έξω και αυτοί είναι, δηλαδή μετά από τον Γιώργο έχουμε, τι να σου, ταλέντα που καμιά φορά από στεναχώρια, τι να σας πω, δηλαδή μου έρχεται να κλάψω, ειλικρινά σας λέω, λέω και ανατριχιάζω, δηλαδή. Ναι. Ενώ έχουμε τα πάντα και να μην μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Δηλαδή είναι κρίμα, δηλαδή πιστεύω θα ακουστούμε στενάχωρο, εκεί που πρέπει πολύ. Και να γίνει αυτό. Ναι, να πολύ. Γίνει. Εγώ νόμιζα θα μιλούσαμε μόνο για ευχάριστα πράγματα αφού πήραμε και τη μεταλλιάρα τη χρυσή, αλλά με αυτά που μου λέτε έχω θυμώσει πάρα πολύ, κύριε Ιακωβίδη. Τώρα ναι, τώρα επειδή έφερε συζήτηση πάντως... Καλά κάνετε και τα λέτε και έχουμε για τις συνθήκες... Για τις συνθήκες, όπως είπα και στην αρχή, έχουμε ευθύνη και εμείς στα μέσα ενημέρωσης. Πολύ μεγάλη. Να σας πω κάτι. Το 7-6 πώς έγινε? Ήμασταν μπροστά και μας μείωσε ο... Ήμασταν... Ο Αζέρος, έτσι, ξεκίνησε Αζέρος, με 5, με 5-0 ξεκίνησε. Ποιος? Κάναμε ωραίο σχέδιο. Τον έχω μελετήσει τον Αζέρο αθλητή, ήξερα τι τραβάει, πώς μπαίνει και μπήκαμε καλά. Μετά όμως ο Γιώργος, δηλαδή, που πήρε προβάδισμα, δηλαδή πήγε στην άμυνα, όπου πήγε να κάνει αντίκολβα, όμως δεν του έβγαινα. Και όταν φτάσαμε... Δηλαδή ήμασταν 5-0 μπροστά και μετά είπαμε να παίξουμε άμυνα για να τελειώσει το παιχνίδι. Όχι, είπαμε, ο Γιώργος, ο Γιώργος είπε να μην το ρισκάρει και είπαμε να δουλέψουμε στα counter-attack. Okay. Όμως, όμως σε δύο φάσεις, επειδή είπαμε είναι από τις καλύτερες σχολές του κόσμου, είναι Αζέρι. Ναι. Και δεν του βγήκε. Στο τέλος, δεν ξέρω, ένιωθα ότι... Ο Γιώργος ήταν καλύτερος. Έχει κερδίσει και τον Τούρκο που ζει και τρίτος στην Ευρώπη. Έχει κερδίσει έναν από Νταγεστάν πάλι που πάλευε για την Λάτβια. Ναι. Οπότε ήξερα ότι ο Γιώργος ήταν και καλύτερος. Και πώς πήγε μετά το 5-0, πόσο μας ισοφάρισε, 5-5? Πώς πήγε? Όχι, πήγε στο 5-4 και μετά... ήταν σε μια φάση που μπήκε ο Γιώργος στα πόδια και πήγε να τραβήξει ο Αζέρος και εκεί τον κράτησε ο Γιώργος και έγινε 2-2 και έτσι 7-6 κέρδισε ο Γιώργος. Α, πήραν σε μια φάση, πήραν από δύο πόντους ο καθένας. Ναι, έτσι έγινε. Έκαναν και Αζέρι ένσταση, όμως τη χάσανε γιατί ήταν ξεκάθαρα. Ένσταση και τι κάνανε? Ένσταση ήθελα να πάρουν μόνο αυτοί οι δύο πόντους. Α, το δίποντο, όμως, ναι, όμως ο Γιώργος τον κράτησε τον Αζέρο στην πλάτη και δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση. Μπράβο τον Γιώργο. Μην μας δώσουν. 20 χρονών, έτσι, 20 χρονών ο παλικάρος. Και είναι μπράβο. Μόλις 20 χρονών, σε δύο εβδομάδες, δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο και τι να σας πω, η χαρά που μας έδωσε που... Σηκώθηκε η ελληνική μας σημαία. Εκεί από κάτω είχαμε τους Αζέρους, τους Τούρκους. Ναι. Αν το καταλαβαίνετε μόνο με αυτά, τι συγκίνηση να είναι όλο το γήπεδο έχει σηκωθεί όταν έπαιζε το ελληνικό μας ύμνο. Οπότε μας έδωσε μεγάλη χαρά. Ελληνικός ύμνος δηλαδή, κανονικά. Που, ναι. Και είχε και κόσμο μέσα το...
το στάδιο, είχε κόσμο, τέλος πάντων, το κλειστό εκεί. Ναι, ναι, έχει πάρα πολύ, ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα. Ο επόμενος αγώνας τότε, πότε είναι για τον Γιώργο, τον Κουγκιμτζίδη, τον πρωταθλητή μας? Ναι, ναι, είναι Σεπτέμβριος, παγκόσμιος, στη Βελιγράδη, εκεί θα γίνει το παγκόσμιο. Παγκόσμιο, πάμε να πάρουμε και το παγκόσμιο, ναι, τώρα. Ναι. Μέχρι τώρα έχουμε, αυτές ήταν οι δύο μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου, προφανώς, για να είναι χρυσό στο πανευρωπαϊκό. Όχι, και... όχι, ναι, οι δύο μεγαλύτερες επιτυχίες, όμως πριν είχε άλλα 4 μετάλλια από πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Μπράβο. Μιλάμε τώρα για έναν αθλητή που έχει μέχρι στιγμής 6 μετάλλια. Έχει, προφανώς πρέπει να έχει καλό προπονητή, έτσι δεν είναι? Έχει καλό προπονητή. Το θέμα είναι, ναι, και αυτός, αυτό... είναι και αυτός παιχταράς, ναι, αθληταράς, παιχταράς που λέμε, αλλά έχει και προπονηταρά καλό, προφανώς. Να είστε καλά. Πόσα χρόνια, πόσο καιρό είστε μαζί με τον Γιώργο, κύριε Ακοβίδη? Είναι από 6-7 χρονών όταν ήρθε, ήταν πολύ μικρός, χαμογελαστός και ζωηρός, αλλά άκουγε, ναι. Ήταν σαν από μικρό παιδί φαινόταν ότι αυτό που θα κάνει, δηλαδή θα φέρει διακρίση, τον έχω δει και ήξερα ότι αυτό θα μας χαρίσει. 6-7 χρονών, δηλαδή μιλάμε για 13 χρόνια τώρα. 13 χρόνια, δηλαδή πριν σας δώσουν το κλειστό, πού κάνατε προπονήσεις? Σε κανένα δωμάτιο, σε κανένα σπίτι, κάνατε προπονήσεις? Πού κάνατε προπονήσεις? Πριν κάναμε στην Ευκαρπία, ήταν ένα γήπεδο μπάσκετ, εκεί μαζεύαμε, στρώναμε. Απίστευτο, νευριάζω πολύ. Βάλαμε μόνοι μας τα χρήματα να πάρουμε την παλέστρα. Γιατί δεν είχαμε παλέστα και στρώναμε και ξεστρώναμε. Εντάξει, τότε δεν είχαμε ούτε διακρίσει ούτε τίποτα, γι' αυτό σκύψαμε το κεφάλι μας και έπρεπε να δείξουμε πρώτα τα αποτελέσματα και μετά να αποδείξουμε ότι έχουμε ταλέντα, έχουμε φοβερά παιδιά. Έχουμε, σας λέω, κάθε μέρα βλέπω τι παλικάρια έχουμε. Μέσα στο DNA έχουμε αυτό την πάλι. Μπράβο σας, μπράβο, συγχαρητήρια. Από αρχαία Ελλάδα, πώς να σου πω, τέτοιες διακρίσεις που αρχαίοι Έλληνες μας είχαν φέρει, το έχουμε μέσα στο αίμα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τεράστια επιτυχία, για την προσπάθεια που κάνετε για τον αγώνα. Κύριε Θέμη Ιακωβίδη και το Γιώργο φυσικά, τον Κουγκιουμτζίδη που έφερε το χρυσό, όλοι εσείς, εσείς τα παλικάρια που τιμάτε και με το παραπάνω την Ελλάδα και στο εξωτερικό φυσικά και φέρνοντας αυτές τις μεγάλες επιτυχίες. Να πω κάτι τελευταίο, να ρωτήσω κάτι. Ένας γονιός τώρα που μας ακούει και θέλει να φέρει το παιδί του να ασχοληθεί με την πάλη. Η μαμά θα φωνάζει βέβαια, αλλά τέλος πάντων ο παπάς θέλει να το φέρει. Σε ποια ηλικία, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να το φέρει σιγά σιγά να μπαίνει? Από 6,5-7 χρονών. Τόσο μικρό, είναι, τόσο μικρό, κύριε Ιακωβίδη, τόσο μικρό? Δεν είναι μικρός, από αυτή την ηλικία ξεκινάμε τα παιδιά, ναι. Μόνο που θα πάρει τη τσάντα, θα ξέρει ότι 5 η ώρα πρέπει να είναι εκεί. Να μαζέψει τη τσάντα, να φέρει, είναι κάτι που χρειαζόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Είναι πειθαρχία. Πρώτα πειθαρχία, μετά γυμναστική. Όλα τα παιδιά πρέπει να γυμνάζονται. Τέλεια. Εντάξει. Συγχαρητήρια που έχουμε. Συγχαρητήρια και πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε και αυτή την τεράστια επιτυχία. Και εγώ. Να είστε καλά.